Καλημερίζω την καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Χουδετσανίκη Γιακουμάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ωραία. Είναι περιφερειακή σύμβουλος η κυρία Χουδετσανάκη, πρώην πρόεδρος του ΑΡΕΠΟ. Μάλιστα, είχαμε μια γενική συνέλευση στο ΑΡΕΠΟ τις προηγούμενες ημέρες. Έγινε στις Βρυξέλλες συνάντηση των παραγωγών και βέβαια συνάντηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι βγήκαν αρκετά πράγματα. Το κύριο θέμα ήταν οι γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, κυρία Χουδετσανάκη, έτσι? Ναι, κυρία Δουλγεράκη, βασικά μας απασχόλησε πολύ, ένα πολύ σημαντικό θέμα, είναι η αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, είναι ο 1151 του 2012, όπου απασχόλησε και τους παραγωγούς και την Ολομέλεια της Ένωσης ΑΡΕΠΟ και το Επιστημονικό Συμβούλιο, ώστε οι γεωγραφικές ενδείξεις να συνεχίσουν να διαδραματίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν και τώρα. Και από την άλλη, μας απασχόλησε πάρα πολύ, που το έχετε αναφέρει και εσείς πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας, η επισήμανση των τροφίμων στην καινούργια στρατηγική που θα ψηφιστεί αρχές του 2023. Είναι και τα δύο πολύ σημαντικά θέματα ώστε να προστατευτούν οι γεωγραφικές ενδείξεις, γιατί όλοι αναγνωρίζουμε και το είπαν και στην Ολομέλεια και στους παραγωγούς και στο Επιστημονικό Συμβούλιο ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν μοχλό στην ουσία ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Άρα είμαστε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Και γι' αυτό αυτή τη φορά ήταν πολύ σημαντικό και λόγω αναθεώρησης του κανονισμού, ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ίδιο ρόλο που είχαν και τώρα και ακόμα καλύτερα. Ως μοχλός ανάπτυξης των παραγωγικών χωρών περιφερειών από τις ομάδες παραγωγών, διότι το πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα στο ΑΡΕΠΟ συμμετέχουν πάνω από 700 ομάδες παραγωγών και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πόσες? Είναι 35 περιφέρειες, κυρία Χουδετσανάκη? Ναι, είναι 33 καλά. Περιφέρειες και 33. Ωραία. 33 περιφέρειες, κοντά 700 ή 750, δεν κατάλαβα. 700 οργανώσεις παραγωγών. Ωραία, οργανώσεις παραγωγών. Νομίζω ότι το πολύ ενδιαφέρον είναι το τι λένε από τη δική τους την πλευρά οι οργανώσεις των παραγωγών, οι ομάδες των παραγωγών και βέβαια ποιος είναι ο ρόλος και αν υπάρχει ρόλος για τις ομάδες των παραγωγών που μπορεί να προχωρήσει μπροστά και ο δικός τους ο βηματισμός και η συνεργασία να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει ρόλος των ομάδων παραγωγών και μάλιστα στο καινούριο κανονισμό όπως συζητείτε είναι ακόμα σημαντικότερος, δηλαδή μπορεί ακόμα και μια ομάδα παραγωγών να κατοχυρώσει κάποιο προϊόν που παλιότερα δεν υπήρχε αυτό. Οπότε θεωρείται ότι είναι όντως πολύ σημαντικός και από την άλλη αυτό που συζητήθηκε έντονα ήταν πώς θα προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες στην κατοχύρωση προϊόντων. Και γι' αυτό έχει αναλάβει ήδη κάποια εταιρεία που λέγεται EUIPO, η οποία θα προετοιμάζει στην πραγματικότητα τους φακέλους και θα τους υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πραγματικότητα θα είναι πιο πολύ γνωμοδοτική, ώστε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, γιατί τώρα κυρία Δουλγεράκη υπάρχουν και 3 και 4 χρόνια για να κατοχυρωθεί ένα προϊόν. Αυτό πάει πίσω τις γεωγραφικές ενδείξεις και γι' αυτό έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέθεσε σε αυτή την εταιρεία να προετοιμάζονται οι φακέλοι και συνέχεια να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εξεταστούν όμως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό υπόθηκε πάρα πολύ μέσα στη Γενική Συνέλευση, γιατί είναι μια ανησυχία του ΑΡΕΠΟ. Αφού εξεταστούν, αλλά θα έχει φύγει ένα μεγάλο μέρος όγκος γραφειοκρατικής δουλειάς, να το πω αλλιώς. Και συνέχεια θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι για το ποια προϊόντα κατοχυρώνονται. Αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων στη στρατηγική από το αγρότημα στο πιάτο, είπατε ότι ναι μεν το θέμα αυτό θα φτάσει εκεί που θα πρέπει να φτάσει αρχές του 2023, διότι θα πρέπει να αποφασίσουν και όλοι οι Ευρωπαίοι. Το ζητούμενο είναι, υπάρχουν εξελίξεις θετικές για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό?
Κοιτάξτε, αυτό υπόθηκε και στη συνέλευση όπου ήταν ο επικεφαλής της DG Agri, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου είπε ότι όντως θα πρέπει να... γιατί ήταν και μια δικιά μου ερώτηση προς αυτόν, ότι πώς από τη μια μιλάμε για ποιότητα, ταυτότητα του προϊόντου, πολιτιστική κληρονομιά και από την άλλη ερχόμαστε με ένα Nutri-Score και τα καταργούμε όλα αυτά. Τους έχει ήδη προβληματίσει. Ναι, είναι δύο πράγματα τα οποία μεταξύ τους δεν συνδέονται. Από τη μια παλεύεται για τις γεωγραφικές ενδείξεις και από την άλλη πας σε κάτι άλλο διαφορετικό. Νομίζω, κυρία Δουλγεράκη, ήδη το ΑΡΕΠΟ σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών ετοιμάζονται για μια πρόταση για την επισήμανση των τροφίμων μαζί. Οπότε θεωρώ ότι ήδη το έχουν λάβει υπόψη τους και μετά από το συνέδριο της, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε το, και πραγματοποίησε το ΑΡΕΠΟ, νομίζω ότι είμαστε σε μια κατεύθυνση. Δηλαδή είδα και εγώ από τον επικεφαλής της DG Agri ότι ναι, είναι στο μυαλό μας, πρέπει να το δούμε, το έχουμε δει ήδη, ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ήταν κάτι ούτε άγνωστο, ούτε είπε ότι εμείς έχουμε αποφασίσει αυτό και δεν θα το κουβεντιάσουμε καθόλου. Νομίζω ότι ήταν αρκετά προς την κατεύθυνση να το δούνε και να όντως να μην θυγούν οι γεωγραφικές ενδείξεις, γιατί δεν μπορεί να συνεχίζει λόγω στην αναθεώρηση του κανονισμού που ήδη είναι και αυτό σε εξέλιξη, να σου λένε ότι να πιστοποιήσουμε προϊόντα και να κατοχυρώσουμε και άλλα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων και από την άλλη να τα καταργούμε. Αυτό το ερώτημα έθεσα. Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι το έχουν λάβει υπόψη τους και νομίζω ότι θα πάει και καλά. Φαντάζομαι ότι η μεγαλύτερη πίεση πρέπει να ασκείται από τις ομάδες παραγωγών, γιατί αυτούς ενδιαφέρει πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των γεωγραφικών ενδείξεων, όταν ξέρουν ότι είναι μονόδρομος όλη αυτή η ισορροπία που υπάρχει με αυτή την ώρα. Παρά τα δύσκολα τα οποία σημειώνονται, βλέπε ας πούμε πόλεμος στην Ουκρανία, εισβολή στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα, επισητιστική κρίση, αυτά τα οποία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρά λοιπόν τα δύσκολα, προσπαθείς να κρατήσεις κάποιες σταθερές, φαντάζομαι, και οι ίδιοι οι παραγωγοί πρέπει να προασπίσουν τα δικά τους τα συμφέροντα. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Σίγουρα πρέπει να κρατήσουμε σταθερές και όσο αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις που δηλώνουν ποιότητα, ταυτότητα, πολιτιστική κληρονομιά, είναι ακόμα πιο μεγάλες σταθερές, θέλω να πω. Σαφέστατα, έχει να κάνει με τις εξαγωγές μας και όλα τα υπόλοιπα, με τις δικές μας πιστοποιήσεις και αν κάποιος μπει και δει αναλυτικά ας πούμε, από το σύνδεσμο εξαγωγέων το τι προϊόντα εξάγουμε αυτή την ώρα και με γεωγραφική ένδειξη καταλαβαίνει ότι δεν συμφέρει να κάνεις κάτι άλλο παρά μονάχα να προσπαθήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και να τα καταφέρεις για να τα έχεις για την προστασία του προϊόντος. Να σας πω, εγώ εύχομαι, για να πω την αλήθεια, μέχρι και τον Οκτώβριο που θα ξαναπάτε και θα υπάρχει η Γενική Συνέλευση, αλλά αυτή τη φορά στη Γερμανία, να υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, έτσι ώστε να έχουμε φύγει από αυτό το πλαίσιο της επικινδυνότητας σε ό,τι έχει να κάνει με την επισήμανση των τροφίμων που υποβαθμίζουν τα προϊόντα μας. Ούτως ή άλλως το 100% δεν υπάρχει ούτε 5 ούτε 10 ούτε 50%. Είναι στο 100% όταν σε βάζουν σε κατηγορία που είναι τελευταία. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θεωρώ, επειδή είμαστε μέσα στο ΑΡΕΠΟ 33 περιφέρειες από πολύ μεγάλα κράτη και από την Ελλάδα είναι 5 περιφέρειες μέσα στην Ένωση ΑΡΕΠΟ, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάβουν υπόψη όλη αυτή τη δουλειά, όπως ανέφεραν και την ένωσή μας οι περιφέρειες, υπήρξε μια τεράστια δουλειά και προϋπήρχε. Δεν ήρθαμε μετά να πούμε ότι αυτό το σύστημα δεν μας αρέσει. Υπάρχει όλη αυτή η δουλειά που νομίζω ότι θα ληφθεί υπόψη. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ήρθε και ο επικεφαλής της DG Agri της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη συνάντηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει δουλειά, διότι να σας πω, τα τελευταία χρόνια ναι, το έχουμε καταγράψει βήμα προς βήμα, τουλάχιστον μέσα από τη συχνότητα το 984. Αυτό και σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί το έχετε όντως καταγράψει βήμα-βήμα. Νομίζω ότι δεν μπορούν να αγνοηθούν, να σας το πω αλλιώς, 33 περιφέρειες.
Ίσως αυτό το οποίο είπε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης ΑΡΕΠΟ, δηλαδή οι ομάδες παραγωγών έχουν περισσότερες εξουσίες, και καλά κάνετε και αναφέρεστε στο ρόλο των ομάδων παραγωγών και εσείς, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν συνολικά πράγματα, να διαχειριστούν συνολικά πράγματα που έχει να κάνει με τις γεωγραφικές ενδείξεις, να κρύβει ενδεχόμενα και ένα παραπάνω μυστικό ή ένα μοχλό πίεσης που να είναι στη δύναμή του πολλαπλάσιο σε ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Κυρία Τουλιεράκη, αδράτω με τις ευκαιρίες και θέλω να πω ότι είναι ακόμα, υπάρχει χρόνος και στην Κρήτη και αναφέρομαι σε όλους τους νομούς να πάμε προς τις ομάδες παραγωγών. Είναι προς όφελος των παραγωγών. Αυτό οι παραγωγοί μας θα πρέπει να το δούνε, και πόσο μάλλον τώρα που και η αναθεώρηση ακόμα του κανονισμού για τις γεωγραφικές ενδείξεις, δηλαδή μια ομάδα παραγωγών μπορεί να κατοχυρώσει ένα προϊόν που παράγει. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό. Και να του δώσει την αξία, όλη αυτή την αξία που περιέχει, έχουν οι γεωγραφικές ενδείξεις. Νομίζω ότι είναι ακόμα καιρός, έχει χρόνο, αλλά τώρα στις ομάδες παραγωγών. Μα ούτως ή άλλως τα δείγματα από όλη την Ελλάδα και παρακολουθώντας και βλέποντας, διαβάζοντας και καταγράφοντας, δείχνουν ότι όποιος πάει μεμονωμένα κάπου χάνεται μέσα στην πορεία. Αλλά εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε ομάδες παραγωγών μπορούν να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, και το έχει αποδείξει και η πορεία πολλών αγροτικών συλλόγων σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι όλη η Ελλάδα μόνο, είναι και στην Κρήτη, αν θέλουμε να έχουμε παραδείγματα από τους δικούς μας τους παραγωγούς, ναι. Κυρία Δουλιεράκη, τώρα ειδικά σε αυτό το χρονικό διάστημα που το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, νομίζω ότι δεν μπορεί καθένας μεμονωμένος να παράγει. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να παράγει. Όταν, όπως ξέρετε κι εσείς, ότι οι πρώτες ύλες είναι στα ύψη, έχουν πάει στα ύψη. Το λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, δεν χρειάζεται. Ίδιο, έτσι. Ναι. Άρα θα πρέπει να συνενώσουν δυνάμεις. Δεν υπάρχει καλός δρόμος. Προτάθηκε κάτι αναφορικά με αυτά τα δύσκολα τα οποία διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις, ακριβά με εφόδια, σε όλους τους παραγωγούς, σε επιστημιστική κρίση? Όχι, δεν προτάθηκε, και όπως είπε και από το επικεφαλής της Διάκρη, έχουν κάποια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει κάποια, έχει κάνει κάποιες προτάσεις, έτσι υπόθηκε σε μια ερώτηση που κάνανε από την Ελλάδα. Για παραπάνω ενισχύσεις θέλετε να πείτε? Για παραπάνω ενισχύσεις. Κάτι άλλο δεν έχουν να πούν. Δεν υπόθηκε, δεν ήθελε να δώσει κανένα άλλο στοιχείο προς το παρόν. Μάλιστα. Να. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Χουδετσανάκη. Καλημέρα.